Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast Άρης εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και εσένα είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον τις αφηγούμε είτε μουσική αυθόρμη τυχήμα χωρίς πρόβες, χωρίς προετοιμασίες. Προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρός ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους. Επίσης υπάρχει και η αστρονομία εδώ στο κανάλι που θεωρώ ότι είναι εκπληκτική ως επιστήμη και μας συντριγκάρει που λες όλες και όλους λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά, προφανώς και πολύ. Άρα, μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων. Το εκτιμώ. Και ξεκινώντα, να καλωσορίσω όσε και όσου ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή. Εδώ είμαστε απλοί φίλαθλοι και λέμε τα πράγματα με το όνομά του, μόνο αλήθειε, κομψά όμω, όμορφα, χωρί ύβρι, χαρακτηρισμού και τέτοια. Το τονίζω αυτό. Και τηρούμε γενικά του κανόνε πολιτισμού, αλλά και τη πλατφόρμα εδώ. Τα χαιρετίσματά μου επίση σε όσους και όσου ακούτε ανελειπώ την εκπομπή. Ελληνίδε, Έλληνε και εμείς, από όλο τον κόσμο πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη στήριξη όσον αφορά το νέο μου κανάλι, το νέο μου εγχείρημα. Ακριβώ από κάτω στην περιγραφή, αλλά και σε σχόλιο καρφιτσωμένο, υπάρχει ο σύνδεσμο. Και τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό μα, στο διατάφτα. Ο κόσμος ακόμη βράζει θεωρώ, με του εικονιζόμενου εδώ κεντρικού αμυντικού ειδικά, που κατά την άποψή μου προσωπικά, καλό θα ήταν να μην του ξαναδούμε να παίζουν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που κάνουν αλλεπάλληλα λάθη, επαναλαμβανόμενα, ξανά και ξανά, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, κάθε φορά. Και το λέω φυσικά, χωρί να έχω κάτι προσωπικό με τα παιδιά, αντιθέτω, ο φταίχτης ο νούμερο 1 προφανώς και είναι εκείνος που τους επέλεξε, που τους προσέλαβε, που τους πληρώνει και είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ποιο είναι, εσύ, εγώ, όχι βέβαια. Τα λάθη της διοίκησης είναι αναμφισβήτητα θεωρώ. Αφού εδώ και τόσο καιρό δεν έχει πάρει κεντρικό πιστοφύλακα. Φρέσκο, καινούριο, ποιοτικό, είτε Έλληνα από το εξωτερικό, είτε ξένο φυσικά. Και α είναι ο κόσμο ιδιαίτερα σκληρό, θα έλεγα, όσον αφορά την κριτική του, Αμέσω δηλαδή πέφτουμε πάνω του όταν κάνουν λάθο και την έχουν πατήσει έτσι και οι συνεγαλέζοι οι οποίοι σωματικά έχω πει ότι είναι οι πιο καλοί για τον Ολυμπιακό μα αμυντικοί για τώρα, όχι ότι κάνουν για βασική. Είπαμε, για μένα θε δύο κεντρικού οπισθοφύλακε βασικότα του, του οποίου μάλιστα έπρεπε να είχε ήδη φέρει από το καλοκαίρι του 22. Βάλε μέσα και το Γενάρη, τώρα του 23. Όπου και εκεί έκλεισε, δεξί back, εντάξει, το Ροντινέι, αλλά κεντρικό πιστοφύλακα δεν έφερε. Πώ το λένε. Που φύγανε δύο δεξιά μπακ. Δύο, ο Βρυσάλικο και ο Άβυλα, ο Πίπα. Άρα, δεν θα φέρει κι εσύ δύο. Τι φέρεις έναν μόνο. Έφερε έναν, ορίστε. Τώρα παρακαλά να σου είναι καλά. Και δεν έχει έναν εκεί πιο σφιχτό, πιο αμυντικογενή για τα δύσκολα. Γενικά ο Ολυμπιακός μας έχει ανάγκη από παίχτες αθλητικούς, παίχτες τρεχαλατζίδες. Και δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά στο παρελθόν πίσω και τα λοιπά για να θυμηθούμε ομαδάρες. Να ορίστε, για παράδειγμα, επί Μαρτίνς, 19-20 σεζόν. Και τώρα που λέω το όνομα Μαρτίνς, κάτι ακούστηκε πάλι ότι μήπως τον εξαναφέρουν και τα λοιπά. Σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσουν προσωπικά τα πίσω γυρίσματα, απ' τη μία. Απ' την άλλη, ξέρει την ομάδα, με τα καλά του αλλά και τα κακά του. Έχει σπάσει και πολλά ρεκόρ αλλά έχει κάνει και πολλέ λανθασμένε επιλογέ όσον αφορά ποδοσφαιριστέ. Ένα εννοείται, έχει δύο όψει το νόμισμα, κλασικά. Κανεί δεν είναι τέλειο. Αλλά εμένα προσωπικά, το ποδόσφαιρο αυτό που έπαιζε η ομάδα επί Μαρτίν, το προτιμώ από το τωρινό, χωρί τα εξτρέμ, με τα δεκάρια αυτά. Αυτά είναι τη πλάκα, δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο, πετυχημένη, που να πάει μπροστά τώρα με δεκάρια μόνο μέσα. Με τίποτα. Εκεί πρέπει να σου κλείσουν την πόρτα, να μην βλέπει τίποτα. Από μπάλα. Και δεν σου λόγο τώρα να μην έχει δεκάρια καθόλου. Βρε, έχετε εσύ. Έστω και εφεδρική, να σου μπαίνουν με κανέναν πανετολικό, κανέναν ιονικό, καμιά λαμία, να ξεκλειδώσει καμιά άμυνα, εντάξει. Αλλά τώρα για τα δύσκολα, και απέναντι σε ομάδε οι οποίε τρέχουν πιο πολύ, θα σε εξελιγώσουνε. Δεν πα μπροστά έτσι. Αυτά όλα είναι τώρα βλακίε, είναι λάθο αποφάσει. Πρέπει να έχει ισορροπία στο έμψυχο δυναμικό σου, χωρί απαραίτητα να έχει 50 παίχτε και 40 παίχτε. Αντιθέτω, θα έχει ξέρω εγώ 27-28, αλλά θα είναι καλή όπω πρέπει. Να γίνει αυτή η κάθαρση στην ομάδα, το ξεσκαρτάρισμα να τελειώνουμε, να καθαρίσει ο τόπο και να δούμε επιτέλου ξανά τον Ολυμπιακό που τόσο αγαπάμε και τον ξέρουμε πολύ καλά. Επιτυχίε, πρωταθλήματα, όλα καλά. Κάντε όμω την αρχή, εκεί πέρα, εσύ ο πρόεδρο προσωπικά, με τη διοίκηση. Άλλαξε τα πρόσωπα εκεί πέρα. Άλλαξε μετά τα... το τεχνικό επιτελείο, εννοείται. Δεν ξέρω αν θα πάρει στο, το το Μαρτίν. Εντάξει, το διαψεύσατε. Ορθώ, ξέρω εγώ. Είτε ισχύει είτε όχι, είπατε ότι δεν ισχύει. Ωραία, πάμε παρακάτω σε αυτό. Τα κλειδιά σε άνθρωπο σοβαρό. Σε άνθρωπο, ο οποίο να έχει πυγμή, εντάξει. Να κόβει το μάτι του. Μην μα φέρει πάλι κοιμήσει. Ούτε σχολιαστή, ούτε τίποτα τέτοιο. Γιατί οι σχολιαστέ είμαστε και εμεί εδώ πέρα, ορίστε. Ο κάθε απλό φίλαθρο. Είτε στα σχόλια τα γραπτά από κάτω, είτε εγώ εδώ που τα λέω καλή ώρα, πε, εντάξει. Αλλά και οι παίκτε. Με τόσα μεγάλα συμβόλαια, το μεγαλύτερο προπολογισμό των τελευταίων ετών στον Ολυμπιακό και να έχει αποτύχει έτσι, α πούμε. Μήπω σου έκανε κακό γενικά η ομάδα στην Αγγλία, η οποία και αυτή δεν πάει καλά κιόλα. Παλεύει για την παραμονή τη, λέω εγώ τώρα εμένα. Πόσο με ενδιαφέρει το τι κάνει αυτή η ομάδα εκεί πέρα. Τι με νοιάζει εμένα. Μόνο Ολυμπιακό. Τα έχουμε πει 100 φορέ. Ούτε μαρινακικό, ούτε μιτσελικό, μαρτινσικό, φορτουνικό. Τίποτα από όλα αυτά. Μόνο Ολυμπιακό. Άλλο τώρα να μα αρέσει κάποιο να τον ξεχωρίζουμε και τα λοιπά, Να πούμε ωραίο ο Τζιοβάνι παλιά, ωραίο ο Τζόρτζεβιτ, ωραίο ο Ελαραμπί. Βάλε και για ένα κόπουλο, ξέρω εγώ. Γκαλέτη, τόσοι και τόσοι έχουν περάσει. Πεχταράδε. Και σου λέω για πρόσφατα, μην πούμε και Αναστόπουλο, αλλά και αυτού που δεν πρόλαβα, Σιδεριφαντή ή Φτριαντάφυλλο και τέτοια. Και όχι να μου ακούγονται τώρα περιπτώσει, αλλά θα μου πει από Τούρκου δημοσιογράφου, που αυτοί είναι ακόμη πιο αντιεπαγγελματίε από ότι οι δικοί μα εδώ, εν Ελλάδη, εντάξει. Ε, ναι τώρα, παραμυθατζίδε. Άμα θε να διαβάζει να ακού παραμύθια τη Άκου εσύ τον Τούρκο δημοσιογράφο, που λε λένε για ένα χρονο εκεί επιθετικό, ψηλό, που κάνει για τον Μπαρτζόκα να τον πάρει να πούμε. Σχεδόν δίμετρο, με ύψο 93, ο Εφεκάν Μπαρλίκ. Τούρκο, έτσι ξαναλέω. Και είναι λέει ο νέος Earling Harland. Λόγω σωματοδομής. Ναι, αλλά λόγω μπάλας και τελειωμάτων και αυτά τίποτα. Γελάει ο κόσμο, γάμα κατηγορία παίζει. Και 64 αγώνε έχει λέει εκεί πέρα και έχει πετάξει 16 γκολ με δύο assists. Τη πλάκα. Σε μια ουσάκ. Ούτε από το στοίχημα δεν την ξέρουμε την ομάδα αυτήν. Πάντω φέτο σε 10 παιχνίδια έχει πετάξει 6 γκολ. Τι να πει τώρα και λένε ότι τον θέλει και η και ξέρω εγώ τι. Τον προωθούν, τον σπρώχνουν, ξέρει τώρα. Κουταμάρε. Κάτι γαλατά σαράι, κάτι φενέρ Εντάξει, αυτό είναι πιο πιθανό. Ποια Ιουβέντου τώρα να ασχοληθεί. Να σου πω γιατί, Άμα ήταν η Ιουβέντου να ασχοληθεί, θα τον είχε αποκτήσει πολύ νωρίτερα από ότι στα 20 του. Θα τον είχε πάρει από τα 16-17. Τι νομίζει, δεν κοιμούνται τα μεγαθύρια του ποδοσφαίρου. Τι νομίζει, σαν εμά εδώ πέρα που έχουμε το μπέχτη, ξέρω εγώ, 22 χρονών, λέμε τώρα και λέμε ο νεαρό. Τίποτα, παιδάκι μου, εκεί 17-18, τέλο. Μετά παίξει και βασικό. Αλλά πρόσεξε, προσέχουν κιόλα. Πρέπει να είναι περίπτωση να τον εβάλει βασικό, νεαρό ή κεντρικό πιστοφύλακα. Πρέπει να είναι παιχτάρα μεγάλη, να είναι περίπτωση. Περιπτωσάρα του κερατά. Σ' άλλε θέσει, ξέρω εγώ, στα ακραία back, extreme και αυτά, θα δει πολλά παιχτάκια τέτοια να πούμε. Πάντω αυτό το γκολ που λε που έχουμε βάλει εμεί φέτο γενικά, είτε κυριολεκτικά, είτε εντάξει, εντό αγωγικών, δεν βλέπει συχνά στο ποδόσφαιρο. Για μένα, θα σου πω ευθέω. Όπω τα λέω πάντα ευθέω, αλλά χωρί να βρίζω, πρόσεξε. Λοιπόν, προσέχει είναι κατάλληλα για τα bloopers που λέμε εμείς. Βέβαια, για τα bloopers, παιδάκι μου, εκεί που δείχνουν φάσει για να γελάει ο κόσμο. Βλέπω και ξαναβλέπω αργά το βράδυ, όποτε έχω λίγο χρόνο, τα δύο γκολ στη λεωφόρα Αλεξάνδρα που φάγαμε, που βάλαμε εμεί, εντάξει. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, τι εννοώ. Ούτε να το έκανε και επίτηδε. Ούτε επίτηδε, πραγματικά. Το σκέφτομαι τώρα και εξαγριώνομαι. Θα μου πει τώρα είχα το δύσκολο, ναι. Πάμε παρακάτω και να μου τα βάζει εσύ ο Παπασταθόπουλο με τον Πασχαλάκι την ώρα που φάει τον γκολ. Εκεί τίποτα, δεν μιλά. Δεν μιλάς τίποτα. Δεν λε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν και εμεί πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε δύο, το τονίζω, το λέω από τώρα, τα υπόλοιπα θα τα λέμε εν καιρό, δύο κεντρικού οπισθοφύλακε βασικού. Α, και να υπενθυμίσω το γεγονό ότι εννοείται πω ανέβει εκπομπή ειδική αφιερωμένη στον αγώνα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ο επανελπιτικός του 3-0 τη ε, Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι που λες και το γεγονό ότι προανέφερα και το Μαρτίνς, να πω και κάτι άλλο τώρα που το θυμάμαι. Έγινε εκεί μια ψηφοφορία και το κοιτάξανε στατιστικώ για το ερώτημα τελικά ήταν σωστή ή όχι αποχώρηση λέει του Μαρτίντ από τον Ολυμπιακό. Ε, λοιπόν σε πληροφορώ ότι η οχι αποχωρηση λεει του μαρτινς απο τον ολυμπιακο είπε ναι, ότι ήταν λάθος ότι κακός έφυγε. Εντάξει, το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει, εννοείται. Θα μπορούσαν να είχαν διώξει παίχτες αντί για τον προπονητή. Αλλά και πάλι, δεν ξέρει τι γίνεται. Η ομάδα είχε πάρει την κατιούσα. Εντάξει, ήταν και άλλα πράγματα από πίσω. Δεν έφταγε απαραίτητα και ο ίδιος ο Μαρτίν. Βέβαια και αυτό, θα πω τι γίνεται. Κοιτούσε για Αγγλία. Άντε να αλλάξω ατζέντι, άντε να βρω να πιάσω την καλή εκεί πέρα. Ξέρει τώρα. Ήταν το όνειρό του αυτό. Σου λέω ήταν τώρα γιατί πλέον είδε που κατέληξε στην Αραβία. Αλγκαράφα τώρα τη πλάκα. Εντάξει, λεφτά έχουν, αλλά κύρο δεν θα έχουν ποτέ ω ποδόσφαιρο. Ε, ναι, τώρα τι στην έρημο τώρα, τι ασχολείσαι. Και δεν το λέω ρατσιστικά. Το λέω ποδοσφαιρικά. Δεν υπάρχει στο χάρτη τώρα Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Αμυράτα τώρα στην μπάλα. Άμα θε να συνεργαστούμε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, γίγαντε εκεί. Τίποτα άλλο μέχρι εκεί. Και μυαλά άστα να πάνε. Σεξιστέ και τέτοια. Άστο, δεν έχει σημασία. Βάλ το στην άκρη αυτό. Είναι η κουλτούρα του τέτοια. Αλλά τώρα μου θυμηθήκατε το Μαρτίν, εσεί οι δημοσιογράφοι. Τι παίζει δηλαδή. Μήπω ισχύει εκείνο που λένε που είναι και τη μόδα το γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Σώπα. Κοίτα εσύ ω διοίκηση τώρα να μειώσει το εμψυχοδυναμικό μα εκεί, του παίχτε. Και γενικά να έχουμε ποιότητα και ισορροπία. Να είναι δύο-τρει παίχτε σε κάθε θέση. Το πολύ. Μέχρι εκεί. Άσε του πολυθεσίτε, Άσε τι αλχημίε που μπλέξαμε φέτο με όλου του αλχημιστές προπονητέ. Δηλαδή τι. Κορμπεράν, μέγα αλχημιστής τη πλάκα. Μίτσελ, τα ίδια. ανοιγώ δοκιμέ άλλε, ορίστε. Απορώ δηλαδή που ανοιγκό δεν έβαλε στο τέρμα τον ε, Τζολάκι τον Κρίστινσεν αντί του Πασχαλάκι. Μήπω το κάνει τώρα για το κύπελο, τι να πω πραγματικά. Δεν βγάζει άκρη. Αυτά που ζούμε, αυτά που βλέπουμε στον Ολυμπιακό μα φέτο είναι θα έλεγα παράλογα και το λέω επίοικος για να μην πω τίποτα άλλο και εκείνο ο Ισραηλινός ο προπονητής ο Μπαχάρ λέγεται ότι μπορεί να κλείσει και στη Σέλτικ, στη Σκοτία ή μπορεί επίσης και στον Ερυθρό Αστέρα, καλά στον πάρει ο Ερυθρός Αστέρας, ξεφτύλα. Θα σημαίνει ότι δεν τον ήθελες. Ε, ναι, ποιος Ερυθρός Αστέρας τώρα. Υπάρχει αυτή η ομάδα οικονομικός, η Σερβία. Σε παρακαλώ. Που μη μπλέξει εδώ πέρα με τους παίχτες, τους περιπατητές, να περπατάνε Θε ένα σκληρό προπονητή να μην τα σηκώνει αυτά και να επιλέξει παίχτε που είναι όπω πρέπει. Σύγχρονου, έτσι. Μα του γά. Πάντω, άμα ρωτούσε εκεί τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ποιον προτιμά να πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ. Ή μάλλον να το πω αλλιώ, ποιον δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Θα σου λέγανε στα ίσα το Ντίγρι. Δηλαδή προτιμάνε τον άλλονε, τον Αρφραγκούζο. Που και αυτόν τον κυνηγάγανε. Τώρα δούλεψε ο άλλο εκεί ο Ιωβάνοβιτ και έφτιαξε Ξέρω εγώ ομάδα, ομάδα έτσι, σύνολο, χωρί να έχει ποιότητα απαραίτητα. Τρε αυτά, σύγχρονα παίζει. Έστω και με την άρια φυλή, δεν έχει σημασία. ένα ακόμη και η Λατίνη, τίποτα. Κάτασπρι του άτιμους... Δηλαδή τον άτιμο τον Ιβάν, έτσι, τον Ιωβάνοβιτ. Τώρα άλλο ο Ιβάν ο, ο Ρώσο, Περιμένει μπα και σου κάνει, ξέρω εγώ, καμιά ιστορία. Να σου κερδίσει τον Παναναϊκό, εντό έδρα. Αυτό. Μπα και σωθεί, για φέτο. Λέμε τώρα. Α, και κάτι άλλο, όσον αφορά τον Αντρέα, τον Ριχάρδο, τον Ντόι, πρόσεξε. Παραγωνίστηκε, μαθαίνω. Όχι επειδή έχει θέματα αγωνιστικά μόνο, που όντω έχει κάνει κάποια λάθη, αλλά και πάλι. Είναι, πώ το λένε, φερέλπι αυτά. Το συμβόλαιο διαπραγματεύονται. Ζητάει πιο πολλά αυτά, ο Ατζέντη, κατάλαβε. Είναι και αυτά μέσα. Οπότε αναμένουμε. Λογικά θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του και του Μασούρα θέλουν λέει, να το ανανεώσουν. Τι να πω, αυτέ είναι επιλογέ του έτσι, Προέδρου κτλ. Εγώ θα ήθελα γενικά άλλου Έλληνε παίχτε στην ομάδα. Να φύγουν αρκετοί από αυτού, αν όχι όλοι, και να έρθουν άλλοι από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό, μαζί με πύλιο που τον έχει κλείσει ορθώ. Μ' αρέσει ο πύλιο. Τρεχαλατζή. Θα σου γίνει Έλληνα ε, Ζόρντι Άλμπα. Άμα δουλευτεί, δουλεύετε. Καλή ηλικία, πνευμόνια. Και επίση πρωταθλητισμό, με δύο μόνο επιθετικού δεν κάνει καμία ομάδα. Το τονίζω. Στον κόσμο σοβαρή. Πρωταθλητισμό. Όχι να είναι τώρα πέμπτη και έκτη. Εντάξει. Στο πρωταθλημά τη, στη χώρα τη, άντε. Πάντω ο σχεδιασμό του Ολυμπιακού για φέτο και γενικά είναι για μένα αεραστεχνική ομάδα. Ξεκάθαρα. Στα ίσα. Τα ακούτε και στη διοίκηση. Δεν τα ακούτε. Δεν πειράζει. Εγώ τα λέω όμω. Δεν πειράζει. Τα λέμε εμεί ανάμεταξύ μα. Η απλή αγμή φύλατη του Ολυμπιακού που έχουμε ω γνώμονα το καλό της ομάδας μας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οι άλλοι που κονομάνε και πληρώνονται, άστους. Θα τα βρουν μπροστά τους. Και για πάμε τώρα στα σχόλια. Τα υπόλοιπα για την ΑΕΚ θα τα πούμε εννοείται ξαναλέω στην εκπομπή pre-game σχόλια. Εννοείται αυτό. Ξεκινάω από τα μέλη. Να με δίκαιος εννοείται. Τα παιδιά αυτά προσφέρουν εδώ έτσι συγκεκριμένα κιόλα μιλάω χήμα από 2 ευρώ το μήνα. Κάτι είναι κι αυτό. Γιατί και εμείς Έχουμε τεράστια δυσκολία στο να είμαστε εδώ κάθε μέρα κτλ. Αλλά για χάρη του Ολυμπιακού, άστα. Δίνουμε εδώ τα πάντα. Θυσίε. Δημήτρη Χριστοδουλέα. Όποιο βρίζει λέει τον Αλαραμπή και τον Βαλμπουενά, δεν γίνεται να είναι πραγματικό φίλο του Ολυμπιακού. Κι όμω Δημήτρη, είναι. Είναι και εντάξει, τέλο πάντων, απλά δεν έχουν τα μυαλά του καλά. Αυτό. Είναι αχάριστοι, ξεχνάνε εύκολα. Διότι λέει εκείνη ήταν που ανέβασαν τον Ολυμπιακό όταν ήταν πεσμένο. Βεβαίω. Δύο σερίοι σεζόν Ολυμπιακό δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Και τον ανεβάσαν αυτοί οι μάγκε. Μαζί με άλλου μάγκε. Σε Μέντο, ξέρω εγώ Τσιμίκε, αυτά, Ομάρ, Ελαμπτελαουή, Γκιγέρμε, Μαντί Καμαρά. Μην ξεχνάμε. Και επίση προσθέτει ο Δημήτρη Χριστοδουλέα ότι ο Φορτούνη αντιθέτω έκανε καριέρα στην πλάτη του Ολυμπιακού. Μάλιστα μετά, Γεώργιο, όσοι φωνάζουν λέει ότι δεν έχει άμυνα Ολυμπιακό, Λένε και ορισμένοι χαζοί, τώρα εντάξει να του χαρακτηρίσω έτσι, ότι όσοι τα λέμε είμαστε αντιολυμπιακοί. σα-ίσα -ίσα που εκείνοι είναι παπαγάλοι και γλύφτε. Εγκλήματα λέει σοβαρά τη διοίκηση φέτο. Καλά, αυτό έχει ξεκινήσει από το Γενάρη του 22, το λέω και το ξαναλέω. Φάγανε το Μαρτίντ. Και γενικά καταστρέψαν την ομάδα. Από μέσα, εκ των έσω γίνονται αυτά, πάντα. Όλε οι αυτοκατορίε εκ των έσω πέφτουνε. Μετά, Κρυ Βλαχόπουλο, φίλο τη ΣΑΕΚ. Εδώ λέει, το 81 και αυτό λέει, συμφωνήσε πολλά μαζί μου, παρόλο που είναι τη ΑΕΚ φίλο, φαντάσου, εδώ έχουμε Ολυμπιακού που βρίζουν, δεν πειράζει. Στο Facebook δεν έρχονται, βάζω Facebook εδώ, τίποτα, κότε. Μόνο άτομα που γουστάρουν την εκπομπή έρχονται. Τελικά, είδε. Αλλά ούτε και πάνω εκεί, άλλοι κότε και αυτοί που βρίζουν και δεν έρχονται μετά. Τίποτα, φεύγουνε. Κοτούλε, κοκοκό. -κο. Και μεγάλη εβδομάδα θέλουν βρισχέ, αλλά εγώ απαντάω. Δεν με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, βρίζετε, θα βρίζω κι εγώ. Θα απαντάω. Και θα σα γαργαλάω το αυτό που σα αυτό. Καταλάβατε. Ο Κρυ Βλαχόπουλο που λε, ο φίλο τη ΣΑΕΚ, δεν κατάλαβε γιατί έβαλε το Παπασταθόπουλο μέσα. Ενώ με το Μπάουκ μια χαρά πήγανε εκεί προ το τέλο ο Σισε με τον Μπά. Έλατε. Εδώ βγήκε ο άλλο, ο Σοκράτη, γλιτώσαμε με τον Μπάουκ. Γλιτώσαμε, σωθήκαμε. Τι να πω, πραγματικά. Λόγω εμπειρία, λόγω βιογραφικού, αυτά δεν τα γουστάρω εγώ. Ό,τι είναι στο παρόν τώρα, ποιο μπορεί να μου προσφέρει, αυτό θα παίζει. Τέλο, τι με νοιάζει εμένα τι έκανε στο παρελθόν, στα τέτοια μου. Έτσι πάει, συμφωνούμε. Δεμένο λέω παγναϊκό και στην άμυνα, προσεκτικό, και ο Μπερνάρ σε καλή βραδιά. Όντω είχε καιρό να παίξει μπάλα αυτό, και είναι σημαντικό παίχτη, έχει και αυτό βιογραφικό. Ουκρανίε αυτά, στα ΧΤΑΜΤΟΝΕΤΣΚ. Εμπα περιπτώσει μου εύχεται και καλό Πάσχα και σε σένα, στην οικογένεια κτλ. Και όσο για αυτού που βρίζουν, λέει, εντάξει, το παίζουν αντρουά, λέει, εντάξει, είναι τη εποχή αυτά, σημεία των καιρών, τα συναντάμε συχνά, ε, εντάξει. Εγώ όμω δεν τα σηκώνω, γενικά, πώ το λένε. Δεν έχω και τη διάθεση και τη θέληση να αγιάσω, α πούμε. αντιθέτω, απλό άνθρωπο είμαι και αντιδρώ. Μετά ο Μιχάηλ Κάπα έχει ακόμα νεύρα, λέει, εγώ να δει. Μετά το χάλι που παρακολουθήσαμε και λέω ότι για όλα ένα φταίει. Αυτό είναι ο Μαρινάκη με το κάκι στο τεχνικό team που άμα θέλει λέει την ομάδα την κάνει δυνατή ξανά. Μετά ο Γιάννης Τυροβόλης στην αρχή μου λέει για τα δεκάρια ότι διαφωνεί μαζί μου ότι δεν θέλει σύγχρονο ξέρω εγώ παίχτη εκεί αλλά τύπου φορτούν οι χάμες. Μετά όμω μου λέει ότι εντάξει ξέρω εγώ δεν ξέρω δεν έχω καταλάβει και εγώ ακριβώς το θέμα είναι ότι εντάξει τα βρήκαμε σου έχω πει για μένα πώς το λένε καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Γενικά στην μπάλα τη σύγχρονη να έχει ένα μαντί καμαρά εκεί πέρα παρά ένα Χάμε ή ένα Φορτούνι. Ή και ένα Βαλμπουενά ακόμη. Εντάξει, τώρα 40 χρονών. Δεν γίνεται. Ή ένα Μπινέδα, ένα Μπινέδα, παιχτάρα. Εγώ το λέω και πώ το λένε, δεν το λέω με χαρά, αλλά είναι η αλήθεια. Έλουρο μιλάμε, ελαστικό, γρήγορο, πιεστικό, τρέχει ασταμάτητα. Εν πάση περιπτώσει, επιβάλλεται λέει, να αποκτήσει Τζόλι, γιανούλι, Χατζηδιάκο, Μανδά, αλλά και Μαυροπάνο. Εντάξει, Δύσκολο να του πάρει αυτού. Εδώ και τον ένα να πάρει θα λέμε πάλι καλά. Δεν τον νοιάζει, λέει, αν είναι ακριβή. Εντάξει, δεν μα νοιάζει εμά, όντω. Νοιάζει αυτού όμω εκεί, ξέρει. Ή από κάτω που του τα τρώνε του Προέδρου. Να τα λέμε χήμα. Με τι κακέ επιλογέ, τι μίζε και τι βλακίε του. Θε, λέει, και σοβαρό προπονητή, αλλά και φυσικά σοβαρό τεχνικό διευθυντή. Σαφέστατα. Α ελπίσουμε αυτή η ταλαιπωρία να μα βγει σε καλό. Άσε που λέει, θε και παιχταράδε ακραίο Ε, βέβαια. Τα θυμόμαστε. Δεν γίνεται να πονά εκεί πέρα. Θα σε πλαγιοκοπήσουν, θα σε χτυπήσουν και θα σε κερδίσουν, προφανώ. Και εσύ να μην μπορεί να αμυνθεί, να μην μπορεί να σε βοηθήσει ο έξω αριστερά, το Ρεαπτσούκ, ο Φουκαρά, μόνο του. Μόνο του να παλεύει με τον Παλάσιο και τον άλλο που ανέβαινε. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Βαφτίζουν παίχτε, ξέρω εγώ, φορτούνη, εξτρέμ και τέτοια. Δεν κάνει. Δεκάρι είναι, τα φωνάζουμε χρόνια. Μετά ο Θεόδωρο ο Κωνσταντόπουλο, άλλο ένα μέλο του καναλιού που συνεισφέρει και εκείνο, έστω και είπαμε με αυτά τα 2 ευρώ το μήνα κάτι είναι. Εννοείται. Εγώ το εκτιμώ προσωπικά. Και ένα σέντ να ήταν, πώ το λέμε, ένα λεπτό. Συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά Παπασταθόπουλο και μαζί με τον Μανολά που τον φέρανε λέει: Η παλέμαχη ήταν αυτή, συμφωνούμε απόλυτα. Να συνεχίσω τα λέω όπω είναι τα πράγματα, έτσι η πραγματικότητα. Και καλή συνέχεια και σε σένα βεβαίω. Μετά, Μπίλι λαμπό. Θέλουμε φέτο, λέει, ατσάλινα νεύρα. Ρε, τι τραβάμε. Το ρε, φαντάζομαι γενικά το λε. Εντάξει, ξέρω, δεν νομίζω το λε προ εμένα. Γιατί εντάξει, έχω και εγώ αλλεργία στο ρε. Μετά, ειδικά όταν δεν με ξέρουν προσωπικά, αν είναι από κοντά, ναι, εννοείται. Μετά, είπαμε, όχι ότι θέλω και, πώ το λέμε, πληθυντικό, αντιθέτω. Ωραία, απλά, αλλά ωραία. Μάγκικα, όχι ρε. Το ρε είναι ψευτομάγκικο για μένα, όταν δεν με ξέρει κάποιο. Μετά, Λεωνίδα Παναγιοτίδη, Θεωρεί πω ήταν στημένο ο αγώνα. Εντάξει, εγώ τέτοια πράγματα δω. Πρόσεξε να δει. Χωρί αποδείξει δεν μπορώ να λέω δημόσια. Δεν είναι σωστό. Είναι άνανδρο. Αντιθέτω το να ξέρω κάτι επιβεβαιωμένο και τα λοιπά να είναι, να το πω. Αυτό τώρα είναι μια εικασία δική σου, εντάξει. Το μεταφέρω και μέχρι εκεί. Οπωσδήποτε περνά από το μυαλό μα. Δεν λέω. Αλλά απ' την άλλη λέμε και πράγματα που ισχύουν μόνο εδώ. Θεωρεί ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μα. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Και του υποπασταθώ πλούσε, είχα χαρίσει πολλά γκολ. Μετά ο Λάζαρο, ο Λαζάρου, μου λέει ότι δεν εννοούσε ότι μπουχαλάκι είναι παίχτη για Ολυμπιακό, για το επίπεδό του, αλλά για φέτο λέει, δεν είχε μείνει άλλο κόφτη. Ούτε πήραμε. Ωραία, α παίρναμε τον μπουχαλάκι, πρέπει. Περιπατητή είναι ο άνθρωπο, δεν μπορεί άλλο. Και α είναι 29 στα 30. Γενικά λέει, εντάξει, τώρα άλλο μαρινάκι και άλλο γουλανδρή. Εντάξει, και άλλο κόκαλη. Δεν έχει να λέει κάτι. Αυτό είναι τώρα, στον Ολυμπιακό, αυτόν έχουμε, τι να κάνουμε τώρα, προχωράμε. Και περιμένουμε να δούμε, θα εξηγηθεί ωραία. Αλλιώ α φύγει και αυτό. Ε, ναι. Μετά ο Σπύρος ο Ξυπόλητο, μου λέει ότι έχουν αιμονή στο να δίνουν λεφτά μόνο για επιθετικού. Άντεντε. Και την άμυνα την αφήσανε γυμνή, να πούμε. Και στα δεκάρια, ναι, να φέρουμε δεκάρια. Χάμε Ροδρίγες Μπιέλ. Να γεμίσουμε εκεί πέρα. Να έχουμε να χορτάσουμε, να πούμε. Μετά, GP. Άλλωστε ένα φίλο τη του αρέσει λέει η εκπομπή, όπω τα λέω. Και εκείνο λέει, κοιτάει τα αγωνιστικά. Εντάξει, σαφέστατα όμω ελέγχει τα πράγματα ο Τίγρη, ο δικό σου εκεί, ο ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ δεν θέλω να εστιάζω εκεί, γιατί χάνω την ουσία έτσι. Θέλω να βελτιωθώ, θέλω να είμαι ξανά από πάνω, όπω πάντα. Και θα το κάνω αγωνιστικά, όπω το έκανα τα τελευταία τρία χρόνια. Εντάξει, το παρασκήνιο το έχει πάρει άλλο, είπαμε. Ο Τίγρη με το Ρώσο. Ο Τίγρη θέλει πρωτάθλημα, ο Ρώσο κύπελο. Είναι ξεκάθαρο. Ο Ρώσο πάντω εντάξει, συμβιβάζεται με το κύπελο. Τη βρίσκει με αυτό. Εντάξει. Τι να πω. Θα το παλέψω όμω εγώ, αλλά θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή, την κλασική, την pregame φάση. Είναι και από Γερμανία το παιδί αυτό, ο GP, εντάξει. Παραπάνω λόγο για να σε συμπαθήσω, γιατί έχω αδυναμία και στου Έλληνε του εξωτερικού, ω ένα από εκείνου. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε λέει να κυνηγήσουμε την πρόκριση. Να μην βάλει πάλι τζολάκι, συμφωνώ μαζί σου, Πασχαλάκι να βάλει. Μετά Κώστας Κεφαλίδης, να βάλει λέει Σισε και Μπα δίδυμο, με την ΑΕΚ, σαφέστατα. Ρέα Πτσουγκροντινέη, Δεκάριο Μπιέλ, συμφωνούμε. Και να ξεκινήσει ο Βαλμπουενά λέει στο πρώτο ημίχρονο, κάτι τέτοιο. Για να μπορεί να ταΐζει τον Μπακαμπού. Εντάξει είναι ο Βαλμπουενά, μπορεί να παίξει και εξτρέμε, πρόσεξε. Παρόλο που δεν τρέχει τώρα παλιά. Είναι παίκτη. Φιλότιμο, τρελό, με την καλή έννοια. Ινμπαμ με εμβυλά στα χαφ, εντάξει. Σε ένα 4-2-3-1, μάλιστα. Μετά Chris T. μου λένε να τα πω γιατί δεν πάει άλλο με αυτού που μπλέξαμε, έλα εγώ τα λέω, ποιο με ακούει. Εσύ με ακού, εκείνο όμω δεν με ακούνε, δεν πειράζει, άστο. Εγώ θα τα λέω όμω εδώ, ακούραστα, ακατάπαυστα. Μετά Hawkins Katie, συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά του δύο κεντρικού αμυντικού για του χρόνου. Ο τρίτο να είναι ή ο Σισε ή ο Μπά, βεβαίω και τέταρτο ο Ντόι. Συμφωνούμε. Και με ρωτάει για τον Τζιμ Σίτι, τον ε, Αλβανό κεντρικό αμυντικό τη Αταλάντα. Κοίταξε τον θυμάμαι, στο είπα και γραπτό. Μ' άρεσε, δυνατό είναι. Καλό, κάνει για Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να θέλει και εκείνο να έρθει. Έτσι. Μήπω μείνει ελεύθερο, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει. Πάντω δεν με χαλάει. Παρόλο που δεν είναι και ο πιο γρήγορο ε, του κόσμου, αλλά ω κάνει και γκολ αυτό, ε. μα είχε κάνει γκολ, μα είχε κάψει. Ο συγκεκριμένο. Καλό παίχτη είναι. Και εδώ, τελευταίο κλασικό σχόλιο, μετά έχουμε και live chat από ό,τι θυμάμαι. Ο Ηλία ο Λεκοδημήτρη, μάλιστα. Στον Ολυμπιακό λέει παίζει πολύ γκάφα. Τη γκάφα ο γκάφα. Μάλιστα, συμφωνούμε. Τελικά όχι, δεν είναι live chat, είναι άλλα σχόλια. Λοιπόν, κοίταξε, ένα Ολυμπιακό τώρα να μου λέει εμένα εδώ, αν έχω πρόβλημα, που χαιρετήθηκε στο τέλο, ο ένα και ο άλλο, ο Καρεμπέ με τον άλλον, με τον Γιωβάνοβιτ κτλ. Πρόβλημα, έχει εσύ με αυτά που λέω εδώ. Αν είσαι πρόβλημα εσύ, έλα με το πει. το facebook εκεί. Είπα εγώ κάτι τέτοιο για κανένα πρόβλημα. Δεν πας καλά, δεν ακούς καλά. Είπα ότι δεν στεναχωρηθήκανε στη διοίκηση όσο εμεί. Κατάλαβε τι λέω. Μάθε τη γλώσσα σου, τη μητρική. Εγώ έχω δύο και την ξέρω. Δεν ξέρει εσύ με τη μία που έχει μόνο. Κουράζει αυτό το πράγμα όταν λέω εδώ πράγματα και τα παίρνει αλλιώ ο άλλο. Δεν φταίω εγώ αν δεν ακούτε ολόκληρη την εκπομπή ή άμα ξέρω εγώ δεν ακούτε καλά. Δεν ξέρω πραγματικά. Οριλά υπάρχει. Εννοείται. Και όσο για ένα μπιτσιρικά τώρα που ήρθε να κράξει να πούμε, άλλη φορά να έρθει με το κυδεμόνα του, εντάξει. Έτσι μου λέγανε εμένα όταν ήμουν μικρό. Να του βράσουν το γάλα εκεί να το πιει. Βάλε και λίγη ζάχαρη μέσα, ό,τι είναι. Πε εκεί να το φτιάξουν. Κι εδώ πέρα, δεν θέλουμε σχόλια από ανήλικα. Δεν θέλω και ακρόαση από ανήλικα. Είναι για 18 και άνω. Μη σου πω και 30. Αλλά εντάξει, εκεί θα είμαι αυτηρό. Άντε, 25. Τι να πω. Ε, ναι, τώρα, άμα ακούνε και δεν ξέρουν τι ακούνε, και να μα πει εμά για το κανάλι, δεν σ' αρέσει μην ακού. Τραβαλού. Και είδα και τα κανάλια που έχει εκεί ω εγγραφή, άστο, ξέχασέ το. Το έχει χάσει και πολιτικό γενικά, είσαι των άκρων, άστο. Ωραίο μέλλον θα έχει η χώρα γενικά, άστα. Αυτά, ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση. Όσοι είστε καλοπροαίρετε και καλοπροαίρετοι, ραντεβού με pre-game σχόλια εν ώψη του Ολυμπιακού ΣΑΕΚ, εννοείται. Λογικά τα μεσάνυχτα από Τρίτη για Τετάρτη, καταλαβαίνει δηλαδή, απόψε με άλλα λόγια. Λοιπόν, σα χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!